Λοιπόν, είμαστε σε 11.30, καλημέρα και πάλι σε όλους και πάμε σιγά σιγά, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Κύρου, ο οποίος είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης. Καλημέρα κύριε Κύρου καταρχάς. Καλημέρα κύριε Σαμάνδη, σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε για τις θέσεις της Ελλήνων Συνέλευσης για την Ευρωβουλή. Ναι, λοιπόν, βέβαια παλαιότερα τα λέγαμε και για τις εθνικές εκλογές, είχαμε ακούσει τις απόψεις και τις προτάσεις σας. Τώρα, θέλω να μας πείτε τι γίνεται με τις ευρωεκλογές, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα, γιατί ακούμε για αποχές, ακούμε κάποιος να δεν έχει σημασία κλπ. Η Ελλήνων Συνέλευσης τι πιστεύει? Ναι, βεβαίως είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτησή σας, όμως θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό μια συγκεκριμένη τοποθέτηση που θα κάνω. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Για την αποκατάσταση της αλήθειας που αφορά τον κύριο Αρτέμη Σόρα, διότι υπάρχει μια εσφαλμένη εικόνα στους πολίτες, τουλάχιστον που εγώ έρχομαι σε καθημερινή επαφή. Και επειδή αυτό το θέμα είναι τεράστιο, θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε μια διαπαντός. Με βάση λοιπόν την απόφαση ανακήρυξης από τον Άριο Πάγο με αριθμό 1/2024, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης συμμετέχει στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και ο κύριος Αρτέμης Σόρας ηγείται του ευρωψηφοδελτίου της Ελλήνων Συνέλευσης. Που στην ουσία, κύριε Σαμάρη, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας μας, ο Άριος Πάγος, έχει ελέγξει όλα τα στοιχεία όλων των ευρωβουλευτών, αλλά έχει ελέγξει και τα στοιχεία και το ποινικό μητρό του κυρίου Αρτέμη Σόρα και τα βρήκε όλα σύνομα και καθαρά. Και με βάση μόνον αυτά τα στοιχεία έδωσε την έγκρισή του στην ουσία να συμμετέχει στις ευρωεκλογές. Κύριε Κύρου, από τη στιγμή που συμμετέχει με την έγκριση του Αρείου Πάγου, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια. Αλλιώς διαφορετικά δεν θα συμμετείχε. Είναι αυτονόητο, βλέπουμε τι γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό, κύριε Σαμάδη, δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι και το 2019 πάλι συμμετείχε ο πολιτικός φορέας και ηγείτο του ευρωψηφοδελτίου, ο κύριος Αρτέμης Σόρας, όντας έγκλειστος στις φυλακές του Κορυδαλού, αποκλειστικά και μόνο για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τίποτε άλλο. Άρα, τι σημαίνει τώρα εδώ? Ότι ο Άριος Πάγος εδώ και 5 χρόνια δίνει συνεχώς την έγκρισή του, αφού ελέγχει τα στοιχεία και το καθαρό ποινικό μητρό του κυρίου Αρτέμη Σόρα, να συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες, είτε σε Ευρώπη είτε και σε εθνικές εκλογές. Ο Άριος Πάγος έδωσε το δικαίωμα. Να δούμε ο λαός τι κάνει. Τι λέτε εσείς στον λαό για να υπάρχει αυτή η συνέχεια? Τώρα ναι, χρειάζεται η λαϊκή έγκριση πλέον. Βεβαίως. Εμείς, κύριε Σαμάνδη, έχουμε στην Ελλήνων Συνέλευση κάποιες σταθερές θέσεις εδώ και 9 χρόνια, τουλάχιστον από την ίδρυση του πολιτικού μας φορέα, και δεν έχουμε ξεφύγει χιλιοστό από αυτές. Και ως η μοναδική νομική οντότητα εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων, θα εκτελέσουμε στην ακρίβεια τις εντολές που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε και αυτό θα το πράξουμε. Αν όμως θέλετε να μπούμε λίγο και στην ουσία... Ναι, να πάμε στην ουσία. Οι θέσεις της Ελλήνου Συνέλευσης, και επειδή για να υπάρξει μια υγιής πολιτεία σίγουρα κυρίαρχο ρόλο παίζει το οικονομικό, και εδώ θα στηριχτώ στις βασικές θέσεις της Ελλήνου Συνέλευσης και θα μιλήσουμε λίγο και για κάποιες συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί διαχρονικά στα 42 χρόνια, 44 που είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για αυτές τις συμβάσεις δεν μας έχει ενημερώσει κανένας ευρωβουλευτής μέχρι σήμερα. Όμως εμείς αυτό που γνωρίζουμε τι είναι, κύριε Σαμάδη, γνωρίζουμε αυτά που έχουμε βιώσει τόσα χρόνια, τουλάχιστον από το 10 και εντεύθεν, τα βιώνουμε και σήμερα και θα τα βιώνουμε και για άλλα 85 χρόνια. Ότι παράνομες συμβάσεις και άδικοι νόμοι
έχουν στερήσει τα ωφέλη και τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Διότι όλοι γνωρίζουμε, ξέρετε, ότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν από τα κόμματα σε Ελλάδα και Ευρώπη όχι μόνο ήταν ανήμπορες να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευημερίας και ασφάλειας, θα έλεγα, στους πολίτες, αλλά συγχρόνως ήταν και εχθρικές απέναντί μας, φτάνοντας μάλιστα, ξέρετε, σε τέτοιο σημείο που με βάση τα μνημόνια να εγχωρήσουν ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία, ξεπουλώντας κάθε περιουσιακό στοιχείο της χώρας μας σε ιδιωτικές εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό τι κατάφεραν? Κατάφεραν η Ελλάδα μας να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον όσον αφορά την οικονομία, την υγεία, την παιδεία και την ασφάλεια των πολιτών. Άρα, ο έλεγχος κάθε συμφωνίας και κάθε σύμβασης διαχρονικά, από την ίδρυση του νεότερου κράτους μας, αλλά και από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και σήμερα, αποτελεί καθήκον για την Ελλήνων Συνέλευσης, η οποία ως νομική εκπροσώπηση του έθνους οφείλει να ελέγξει τα πάντα και να αποκαταστήσει κάθε βλάβη που έχει δημιουργηθεί κατά των Ελλήνων και της χώρας μας. Τώρα, κύριε Κύρου, κρίνοντας κρίση από τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι όχι μόνο εσείς, πολλοί κόσμοι σας και αυτές τις κριτικές, μιλάει για αυτά που λέτε εσείς. Όταν έρχεται η ώρα όμως των εκλογών, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική των ψήφων, πηγαίνει σε αυτούς οι οποίοι υποτίθεται έχουν φάει τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση, την όχι και τόσο ευχάριστη. Λοιπόν. Ναι, αυτό είναι βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, κύριε Σαμάδη, και πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε, διότι όλα αυτά τα χρόνια όλοι γνωρίζουμε ότι γίνεται μία εφαρπαγή των ψήφων από το πολιτικό καθεστώς, όπως ακριβώς είναι ο ορισμός του, για τους Έλληνες πολίτες. Και αυτό εδώ είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στο πολιτικό σκηνικό της πατρίδας μας. Διότι ακόμη και αν πάρουμε, και εγώ θα ήθελα να μιλήσω βέβαια λίγο και για τα οικονομικά στοιχεία, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, και να δούμε ποια είναι τα ωφέλη από τις, γιατί μιλάμε για Ευρωβουλή. Mm. Ποια είναι τα ωφέλη που είχαμε εμείς με την ένταξή μας στην Ευρωζώνη? Mm. Ποια ήταν τα ωφέλη της Ευρώπης από την ένταξη της Ελλάδας? Ναι. Εδώ θέλω να μείνουμε λίγο περισσότερο, κύριε Κύρου, διότι υπάρχουν άλλοι αναθεματίζουν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοι είναι υπέρμαχοι σε αυτή την ένταξη. Δηλαδή, πού βρίσκεται η αλήθεια, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, η Ελλήνων Συνέλευσης είναι κάθε της αυτή. Ναι στην Ευρώπη, ναι στην Ένωση των Λαών, όμως με βάση την αλήθεια του δικαίου, την ισότητα, την ισονομία, την ισοκρατία. Δεν μπορεί η οντότητα, αυτή τη στιγμή δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει οντότητα. Η Ελλήνων Συνέλευση θα δώσει μια οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις απόλυτα σταθερές της θέσεις, ακόμη και όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία. Διότι έχουν κάνει και παλαιότερα κάποιες εκπομπές, κύριε Σαμάδη, ναι, και μιλήσαμε για τα οικονομικά στοιχεία, και μάλιστα από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι είναι το κύριο ζήτημα που συζητούν αυτή τη στιγμή οι πολίτες, έτσι δεν είναι? Μα αυτό είναι που τους ενδιαφέρει, κυρίαρχα. Μπράβο. Λοιπόν. Αν μιλήσουμε λοιπόν για οικονομικά στοιχεία, θα μιλήσουμε για τις θέσεις της Ελλήνων Συνέλευσης για μια διεκδίκηση του κληρονομικού και οικονομικού πλούτου. Διότι έχουν υπογραφεί μεγάλες και παγκόσμιες ευρωπαϊκές συνθήκες, στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας. Και από εκεί απορρέει ένας τεράστιος οικονομικός πλούτος, με δικαιώματα σε ταμεία, σε ειδικούς καταπιστηματικούς λογαριασμούς, με βάση τη συμφωνία του Bretton Woods. Αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης είναι σε αυτή τη συμφωνία. Ναι, 198 αλλά διαρκώς μας λένε ότι χρωστάμε και αυξάνεται, μεγαλώνει το χρέος. Τελικά πού βρίσκεται η περιβόητη αλήθεια? Υπάρχει αλήθεια τελικά? Υπάρχει? Γλώσσα βρίσκεται στα χαμένα. Αυτό ακριβώς τώρα θα σας καταθέσω, για να δείτε ότι δεν έπρεπε όχι μόνο να μπούμε σε μνημόνια, αλλά θα έπρεπε να ζούμε οι Έλληνες με βάση την ευημερία μας και με βάση μια αυθονία υλικών και πνευματικών αγαθών, με βάση όπως έχω συλλέξει
τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι τα αρχικά κεφάλαια που δώσαμε για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη μέχρι και το 1994, και μάλιστα ήταν σε χρυσό αυτά τα κεφάλαια, σε σημερινά χρήματα σε ευρώ ανέρχονται σε ένα ποσό πάνω από τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Που αυτό είναι τα αρχικά κεφάλαια που δώσαμε. Δεν βάζω ούτε τις επενδύσεις, ούτε τα παράγωγα από το χρυσό. Δεν βάζω τίποτα απολύτως, μόνο τα αρχικά κεφάλαια. Προσθέτοντας τώρα σε αυτό και αποκλειστικά για να δούμε και τα ωφέλη της Ευρώπης από εμάς, προσθέτοντας λοιπόν σε αυτό και τους αποκλειστικά ευρωπαϊκούς φόρους, όπως είναι οι αγροτικές εισφορές, οι τελωνιακοί δεσμοί, το ΦΠΑ, ο φόρος προς τις θέμενες αξίες, που είναι ένας αποκλειστικά φόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα έρχεται εδώ η κομματοκρατία της Βουλής να επιλέξει στο φόρο προς τις θέμενες αξίες τον υψηλότερο συντελεστή, 24%. Για ποιο λόγο? Θα μπορούσαμε εμείς, γιατί ήταν στη δική μας ευχέρεια, να επιλέξουμε χαμηλότερο συντελεστή, 20, 19, 18, 14%. Όπως έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, εάν μείνουμε στο 24%, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάθε 4 χρόνια η Ελλάς δίνει ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που αυτό σε αριθμούς είναι περίπου, είναι στα 200 δισεκατομμύρια, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Κάθε 4 χρόνια. Εάν κάνουμε τώρα τις διαιρέσεις, θα δούμε ότι είναι 50 δις ευρώ τον χρόνο. Και βέβαια και εσείς γνωρίζετε, αλλά και οι πολίτες γνωρίζουν, ότι όλοι οι φόροι είναι ανταποδοτικοί. Έχουμε ωφέλη? Ναι, έχουμε. Από πού? Από τις χρηματοδοτήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ΕΣΠΑ κλπ. Σε τι ύψος είναι αυτές οι χρηματοδοτήσεις και τα ωφέλη? 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά 47 δις περίπου, 46. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα δεν μας δίνει η Ευρώπη, παίρνει από μας η Ευρώπη, όπως ακριβώς τα λέτε. Ακριβώς, γι' αυτό μιλάω για ωφέλη της Ευρώπης ή της Ελλάς μας. Έτσι λοιπόν, αν κάνουμε, κύριε Σαμάδη, ένα παλοπλασιασμό στα τόσα χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι αποτέλεσμα θα βγάλουμε? Θα βγάλουμε ένα αποτέλεσμα, όπως είπατε, 47,5 δις το χρόνο. Επί τα 42-44 χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βγαίνει ένα ποσό 2-3 ευρώ. Το ακούνε καλά οι Έλληνες πολίτες? 2-3 εκατομμύρια ευρώ έχουμε δώσει μόνο από το ΦΠΑ. Δεν σας βάζω εισφορές αγροτικές που πάνε όλες στην Ευρώπη και τους δασμούς από τα τελωνία. Μόνο από το ΦΠΑ. Και τι εισπράξαμε? Εισπράξαμε 50 δις. Και ποιος μιλάει γι' αυτό? Ποιος το έχει φανερώσει αυτό στους Έλληνες πολίτες? Για δεν μας έχει ενημερώσει κανείς ευρωβουλευτής. Η Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Σαμάδη, όπως έχω τονίσει και θα το τονίζω συνεχώς, που είναι η μοναδική νομική εκπροσώπηση του έθνους, οφείλει να ελέγξει τα πάντα και να κάνει ένα ταμείο. Για να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες, για να εμφανιστούν τα ωφέλη που ανήκουν στην Ελλάδα. Με την είσοδό μας στο Ευρωκοινοβούλιο πέφτουν κάτω τα μολύβια, δεν γράφει κανείς. Ταμείο. Τι δώσαμε, τι πήραμε, όπως οφείλουμε να πράξουμε ως πολιτικός φορέας του έθνους, για να δούμε τι μένει. Αν τους χρωστάμε, βεβαίως να τους δώσουμε. Υπάρχει ένας τεράστιος πιστοποιημένος πλούτος που μπορούμε να πληρώσουμε. Και αυτός ο πλούτος αναγράφεται στους κρατικούς προϋπολογισμούς και υπογράφεται από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Που έσοδα σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, έχουμε στους κρατικούς προϋπολογισμούς 1,2-3 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Άρα η Ελλήνων Συνέλευσης μπορεί να κάνει την αρχή. Η Ελλάδα μας να είναι η αιχμή του δόρατος στην Ευρωβουλή
για μια οικονομική ανάπτυξη όπου η οικονομία θα είναι η νομή του ευρωπαϊκού οίκου. Τώρα, επειδή εντάξει λίγο πολύ είναι γνωστό, η πλειοψηφία του κόσμου περνάει δύσκολα, πέρα από το τι προσπαθεί να εμφανίσει ο καθένας, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες. Κατά πόσο μπορεί μια έτσι συνετή λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο και του δικού μας του κόσμου, ή αν όλα αυτά είναι ουτοπίες και θα συνεχιστεί μια κατάσταση οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί οι φτωχότεροι. Κατά πόσο δηλαδή μπορεί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά να τα ισοσκελίσει κατά κάποιο τρόπο, αλλά κανείς δεν περιμένει να γίνουν όλα τέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην υπάρχουν και αυτές οι ανισότητες. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Μιλήσατε για ανισότητα και εγώ θα πω ότι πρέπει να τεθεί, όπως προανέφερα, μια ισότητα μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Αλλιώς δεν υπάρχει αξιακό, δεν υπάρχουν οι αξίες. Τότε γιατί είμαστε εκεί? Εγώ γνωρίζω ότι μέσα από μια ένωση πραγμάτων και διευρωπαϊκή ένωση, το κάθε μέλος πρέπει να βγαίνει ισχυρότερο. Σε όλα αυτά τα χρόνια είδαμε η Ελλάδα να βγαίνει ισχυρότερη? Όχι βέβαια. Όμως, εάν ναι, αλλά από την άλλη αυτοί που οι υπέρμαχοι που λένε ότι αν δεν ήμασταν στην Ευρώπη θα μας κλαίγανε κυρέγγες. Αυτό με βάση τα οικονομικά στοιχεία δεν ισχύει. Τελεία και παύλα. Γιατί σας φανέρωσα το τι ακριβώς έχουμε δώσει. Εντάξει, τα είπατε. Και τι έχουμε εισπράξει. Άρα δεν ισχύουν αυτά. Όμως, επειδή με ρωτήσατε για το τι θα κάνουμε, αν υπήρχε, και αν υπάρχει ελπίδα όπως μου είπατε, αν υπήρχε μία αμιγώς καθαρά ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα ασκούσε μία εθνική ατσάλινη πολιτική υπέρ των πολιτών και της χώρας μας, όλα αυτά τα θέματα θα είχαν λυθεί. Και η Ελλάδα μας θα ήταν το κέντρο, όχι μόνο το οικονομικό, όπως θα αποδειχθεί και θα συμβεί αυτό, αλλά θα ήταν και το κέντρο όπως της αξίζει και του πολιτισμού. Διότι εδώ θα πρέπει λίγο οι πολίτες να δώσουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που θα ακουστεί. Κανείς μέχρι τώρα, κανένας συνδυασμός κομμάτων, κανένας ευρωβουλευτής δεν έχει απαιτήσει πνευματικά δικαιώματα τα οποία δικαιούμαστε από τον τεράστιο μοναδικό ελάνιο πολιτισμό μας. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο, κύριε Σαμάδη, για να μην κουράζω. Αυτή τη στιγμή μόνο από τα δύο εκθέματα, τα γλυπτά μας, τα αγάλματά μας από τη νίκη της Αμοθράκης και από την Αφροδίτη της Μήλου, τα τελευταία 100 χρόνια με βάση στοιχεία έχουν έσοδα το Μουσείο του Λούβρου 720 τρισεκατομμύρια ευρώ. Τα ακούμε το νούμερο? 720 τρισεκατομμύρια μόνο από τα εκθέματα που μας κλέψανε. Άρα τώρα εγώ δεν έχω πνευματικά δικαιώματα επί αυτού, και έχει πνευματικά δικαιώματα ένας συγγραφέας που έγραψε ένα μυθιστόρημα και έχει αυτός πνευματικά δικαιώματα και εγώ δεν έχω, που στην ουσία έχω δώσει τα πρωτόκολλα λειτουργίας του πλανήτη μας, όπου είναι όλες οι επιστήμες, ιατρική, μαθηματικά, όπου είναι όλες οι τέχνες, αγιοπλαστική, γλυπτική, θέατρο, μουσική, την ιερή ελλάνια γλώσσα μας, που είναι η μόνη νεολογική. Και αν προσθέσουμε σε αυτά όλα και αυτό που λένε οι ξένοι για μας, όχι εμείς, οι ξένοι το λένε, ότι έπρεπε να δίνουν ένα αντίτιμο κάθε φορά που χρησιμοποιούν τις νευραλγικότερες έννοιες των επιστημών, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι η Ελλάδα μας δεν θα ήταν μία ψωροκόστενα, και δεν είναι μία ψωροκόστενα όπως θέλουν να την παρουσιάζουν. Εντάξει, αυτοί λένε δεν το κάνουν, όμως θα δώσουν και κάτι. Ναι. Θα μου πείτε πού θα πάει τώρα αυτό το κάτι? Κοιτάξτε, σας είπα, χρειάζεται πολιτική βούληση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Η Ελλήνων Συνέλευσης, όπως οφείλει ως νομική εκπροσώπηση του έθνους, έχει την πολιτική βούληση, μπορεί να χαράξει μια εθνική ατσάλινη πολιτική στην Ευρώπη για τα ωφέλη και τα συμφέροντα των Ελλήνων και της χώρας μας. Αυτό θα συμβεί με την είσοδό μας, έστω και ένα ευρωβουλευτή, στο Ευρωκοινοβούλιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο να πούμε ως επίλογο. Τι προσδοκά η Ελλήνων Συνέλευση από αυτές τις ευρωεκλογές? Όχι για τον... Ναι, σας ακούμε. Κοιτάξτε, αρχικά η Ελλήνων Συνέλευση, με το μοναδικό όπλο που κατέχουν όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, που δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από την κατάθεση της αλήθειας, και είναι αυτό ένα τεράστιο όπλο, αυτό που προσδοκά είναι να μάθουν οι πολίτες τη δύναμή τους. Να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά, γιατί η δύναμη είναι στους πολίτες. Η δημοκρατία μας αυτό είναι. Είναι το κρατήν του Δήμου. Είναι η δημόσια διοίκηση. Πρέπει οι πολίτες να συμμετέχουν στα κοινά. Να έρθουν οι ίδιοι με την προσωπικότητά τους και να αποδείξουν μόνοι τους τον εαυτό τους, βλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία, την αλήθεια του δικαίου. Να έρθουν οι ίδιοι με την προσωπικότητά τους και να ψηφίσουν, αφού ερευνήσουν την Ελλήνων Συνέλευση, να ψηφίσουν τον πολιτικό μας φορέα. Γιατί θα διαπιστώσουν και αυτοί οι ίδιοι, μέσα από τη γνώση που θα πάρουν, ότι η Ελλήνων Συνέλευση είναι μονόδρομος και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κύρο. Ήταν, νομίζω, πολύ σημαντικά αυτά που ακούστηκαν. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί, όπως είπατε και εσείς, να τα ψάξει, να κρίνει, να συγκρίνει και να αποφασίσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαμάδη, για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.